Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, όπως σας είπαμε, με εκπρόσωπους των πολιτικών κομμάτων. Να κάνω αρχή εδώ με τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη που είναι μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Παπαδούρη, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, κύριε Παπαδούρη, είχαμε εδώ και τον. Εδώ, μέσω Skype καλύτερα, τον εκπρόσωπο των τραπεζών, τον κύριο Κοστουρή, ο οποίος επανέλαβε αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το λένε όλοι, εκτός από κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως τα δεδομένα, ότι αν προχωρήσει αυτή η επίμαχη πρόταση, η οποία πήρε αναβολή και πάει την επόμενη Πέμπτη και περάσει, θα σημαίνει γενικευμένη αναστολή εκποιήσεων, θα καταστρέψετε τον τόπο. Σας το λέω αυτό, δεν το είπαν αυτοί. Να διαβάσουν την πρόταση νόμου που έχουν καταθέσει τότε. Αυτή είναι η εισήγηση μου. Η πρόταση νόμου που έχουν καταθέσει δεν σημαίνει αυτόματη και οριζόντια αναστολή των πληστηριασμών για 6 με 8 χρόνια. Η πρόταση μιλά για το ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής πληστηριασμού που εκδικάζεται σε 1 με 1,5 μήνα αφού λάβει την επιστολή του πληστηριασμού και δίνει λόγους ουσίας γιατί να ζητήσω αυτόν το διάταγμα αναστολής του πληστηριασμού. Αν τώρα ο δικαστής, εν τη σοφία του, αποφασίσει ότι ο κύριος Στάσος καλώς ήρθε κοντά μου για αναστολή του πληστηριασμού, γιατί όντως υπάρχουν υπερχρεώσεις, καταχρηστικές ρήτρες, παρανομίες ή παρατυπίες, θα μου δώσει το ενδιάμεσο διάταγμα, που σημαίνει σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση πάει δικαστήριο και αν τα δικαστήρια παραμένουν στα 6 με 8 χρόνια, όντως έχετε δίκιο. Αν όμως ο δικαστής. Όχι, αν παραμένουν στα 6 με 8 χρόνια. Ας έρθει η κυβέρνηση να φέρει τα ειδικά δικαστήρια. Απλό το πράγμα. Θα φορτωθούμε εμείς τα 6 χρόνια καθυστέρησης. Αν όμως ο δικαστής δει έναν ιστορικό ενός κακοπληρωτή, κάποιο ανθρώπου ο οποίος δεν έχει αποπληρώσει τίποτε, ακόμα και υπερχρεώσεις να έχει, ο δικαστής εν τη σοφία του μπορεί να έρθει να πει ότι για αυτήν την περίπτωση δεν δίνω το διάταγμα αναστολής πληστηριασμού, γιατί καταχρηστικά έρχεσαι εδώ να ζητήσεις αναστολή πληστηριασμού. Αυτό λέτε, κύριε Παπαδούρη, σε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό? Σε ανάμιση μήνα, λέτε, θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Τάσο μου, επαναλαμβάνω, να διαβάσουν την πρόταση νόμου. Βαρέθηκα να το εξηγώ, γιατί όλοι λένε οριζόντια 6 με 8 χρόνια. Όχι, εμείς φιλτράρουμε μέσα σε ανάμιση μήνα μια υφιστάμενη διαδικασία. Το ενδιάμεσο διάταγμα υπάρχει και σήμερα. Απλά οι λόγοι για το ενδιάμεσο διάταγμα είναι ότι αν δεν σου έχουν επιδώσει την επιστολή και σου την έχουν στείλει μεταχυδρομείων, αν δεν έχουν ακολουθήσει τα χρονικά πλαίσια των επιστολών, είναι λόγοι τεχνική ανεφουσίας. Εμείς λέμε οι λόγοι να είναι επί της ουσίας, αν όντως υπάρχουν υπερχρεώσεις, καταχρηστικότητα, παρατυπία, παρανομία, ο δικαστής σε 1,5 μήνα θα πει ναι για αυτήν την περίπτωση. Γιατί άδικα θα οδηγηθεί σε πληστηριασμόν, αφού βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα, οδηγήσει σε ένα δικαστήριο και επαναλαμβάνω, Τάσο. Το δικαστήριο, αν παίρνει σήμερα 6 χρόνια ή 8 χρόνια, μην το φορτώσουμε του δανολήπτη όπως κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια από το 18, ας έρθουν να το λύσουν. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι οι δύο προτάσεις νόμου μπορούν να συνταυτιστούν, να συνυπάρξουν, να ενισχύσουν η μία την άλλη, δηλαδή το φιλτράρισμα μέσω του ενδιάμεσου διατάγματος και από εκεί και κάτω, για να αποφύγουμε τα 6-8 χρόνια, ας έρθουν τα ειδικά δικαστήρια. Αλλά δεν θα τα φέρουμε εμείς. Θα τα φέρει η εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, θα το ξαναπώ και θα λέω συνεχώς. Σε 1,5 μήνα η σημερινή νομοθεσία επιτρέπει να αποταθείς για το ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής πληστηριασμού και το αρμόδιο δικαστήριο να αποφασίζει αν τη δικαιούσε ή όχι. Αυτό λέει η σημερινή νομοθεσία. Μάλιστα. Δεν την έκανα εγώ. Απαντήσατε στον κύριο Κουλά, ο οποίος θα αμφισβητήσει. Από εκεί κάτω. Νομίζω ότι ο αγαπητός ο Νούφριος, ίσως και ο αγαπητός ο Αλέκος, έχουν συγχύσει την προσφυγή στη δικαιοσύνη με την κοινωνική πολιτική. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι, αναφέρεται, δικαίωμα οποιοδήποτε χωρίς περιορισμούς. Η κοινωνική πολιτική στοχεύει μέχρι τόσο ποσό, μέχρι τόσο ποσό. Να έρθουμε όμως στην πρόταση αυτή που έχουν βάλει με το κατεπήγον τα κόμματα της κυβέρνησης, που λέει ότι όποιος έχει σπίτι μέχρι 350.000 ευρώ δικαιούται να πάει στο ειδικό αυτό δικαστήριο. Μάλιστα, είναι ανασταλεί ο πληστηριασμός του. Σκεφτείτε το εξής σενάριο, και ειδικά προς εσένα αυτονούφρια, γιατί 5 στις 6 κουβέντες είναι ο στρατηγός κακοπληρωτής πάντα. Σκεφτείτε τώρα αυτό, απλά για προβληματισμό το λέω. Ο αγαπητός Τάσος έχει ένα σπίτι 310.000, δεν πλήρωσε ποτέ στη ζωή του. Είναι η κλασική έννοια του στρατηγού κακοπληρωτή. Εγώ έχω ένα σπίτι 370.000, πλήρωνα για 5, 10, 20 χρόνια και έχω μείνει άνεργος. Και με αυτή την πρόταση θα επιβραβεύσουν το φίλο των Τάσων, γιατί έτυχε να πάρει το σπίτι του να είναι 310 ή 320 και θα τιμωρήσουμε
Για προβληματισμό, καλοπρόεδρε να το λέω. Μάλιστα.